είπε επικρατής ο τμήμα φορολογίας, απεκάλυψε ο επικεφαλής του ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Με χαρακτηρισμούς όπως τάβλος του Αυγία και καφενείο, ο Γιάννη Τσαγκάρης έδωσε μια ζωφερή εικόνα για τα όσα γίνονταν αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του τον περασμένο Φεβρουάριο. Βρήκα το στάβλο του Αυγία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι εξουσίες που έχουν οι υπάλληλοι να μπορούν αυθαίρετα να εκδίδουν φορολογίες. Ο λόγος που δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια και αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο είναι ότι εκκρεμούν 30.000 ενστάσεις από το 1980. Εγώ θέλω να στήσω ένα τμήμα που να εξυπηρετεί τον πολίτη. Και με πολύ γλαφυρό τρόπο περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι έβαζαν του κουτουρού, όπως χαρακτηριστικά είπε, φορολογίες. Προϊστάμενοι ανέθεταν σε υφιστάμενους σε κάποιες υποθέσεις να επιβάλλουν αυθαίρετα φόρο ακόμη και 100 ευρώ. Ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε υπάλληλος του τμήματος μπορούσε να έχει πρόσβαση στους φορολογικούς φακέλους. Καταντήσαμε καφενείο. Υπάλληλοι να περιφέρονται στους υπολογιστές και στις φορολογικές δηλώσεις πολιτών, βλέποντας και σχολιάζοντάς τις. Και είναι κάποιοι τύποι και τύπισες που κάνουν διαρροές σε βουλευτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως ο Γιάννη Τσαγκάρης παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου λόγω του συσσωρευμένου όγκου υποθέσεων του παρελθόντος, μέχρι στιγμής δεν έχει ελεγχθεί κανένας κρατικός αξιωματούχος. Σχεδόν δεν ελέγχθηκε κανένας κρατικός αξιωματούχος. Μόλις διεκπαιρωθεί το 80% των καθυστερημένων υποθέσεων, που στόχος είναι να γίνει μέχρι το τέλος του έτους, θα ξεκινήσουμε με τους κρατικούς αξιωματούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους. Ο έφορος φορολογίας έδωσε στη Βουλή τη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους φοροφυλέτες. Σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρ, υπέδειξε ότι το τμήμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο για να προχωρήσει, έχοντας ήδη χωρίσει τις υποθέσεις σε κατηγορίες κινδύνου και συναντηθεί στο εξωτερικό με τον Ερβέ Φαλτσιανή, τον άνθρωπο που βοήθησε στην ετοιμασία της περιβόητης λίστας. Ενώ σχετικά με τις ακροές καταθέσεων κατά την κλειστή περίοδο, παραδέχθηκε αδυναμία διερεύνησης λόγω έλλειψης στοιχείων. Για συγκάλυψη φοροφυγάτων καταγγέλει η αντιπολίτευση, προειδοποιώντας ότι τέλος του έτους κλείνουν υποθέσεις μεγαλοφυλετών. Είναι προφανές για μας ότι η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους τρενάρει αυτούς τους ελέγχους. Είναι απαραίτητη και αναγκαία η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελία και ο διορισμός ποινικών ανακριτών, ούτως ώστε ο κόσμος να αισθανθεί ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και στις υποχρεώσεις μας. Κουντούν τα αυγά με τη μαραβέλα. Και αυτό με οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι υπάρχει πλέον ξεκάθαρα συμπαιγνία. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να βασίσουμε οποιοδήποτε επιχείρημα ή ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε συγκαλύπτει τον οποιοδήποτε. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Μάλιστα, κατά τη σημερινή σύσκεψη αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έγινε πρόταση όπως δοθεί στο τμήμα φορολογίας στα στοιχεία για τη λίστα Λαγκάρ και για τις εκλογές που κατέχει το Κοινοβούλιο. Να επιβεβαιωθεί αν έχουν όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από την πλευρά του τμήματος φορολογίας, έτσι ώστε να δοθούν και να γίνουν διερευνήσεις. Μόνο τα 200 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να πάρει το κράτος από τα 2.